ότι το αντιεργατικό, όπως χαρακτήρισε νομοσχέδιο της κυβέρνησης, με το οποίο μπαίνει τα φόπλακα στους εργαζόμενους, τα δικαιώματα και τις διεκδικήσεις τους, θα αποτελέσει παρελθόν όταν ο ΣΥΡΙΖΑ θα αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, είπε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV ο τομεάρχης ανάπτυξης και υποδομών του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Χαρίτσης, που πραγματοποίησε χθες και σήμερα διήμερη επίσκεψη στο Ηράκλειο. Δεν θα το αλλάξουμε, θα το καταργήσουμε. Είμαστε απολύτως σαφείς σε αυτό. Τέτοιες αντικοινωνικές ρυθμίσεις, οι οποίες μας πάνε δεκαετίες πίσω, οι οποίες διαλύουν την εργασία, οι οποίες υποθηκεύουν το μέλλον των νέων ανθρώπων, των εργαζομένων, οι οποίες υπονομεύουν την αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής οικονομίας, προφανώς θα καταργηθούν από μια επόμενη κυβέρνηση, προοδευτική κυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ στο τιμόνι, μια κυβέρνηση η οποία θα θέλει να βάλει τις δυνάμεις της εργασίας στο επίκεντρο της αναπτυξιακής προσπάθειας, όχι στο περιθώριο όπως γίνεται σήμερα. Ο κύριος Χαρίτσης, που εξήγησε ότι ζητούμενο δεν είναι η κατόνομα ανάπτυξη, αλλά μια ουσιαστική προσέγγιση και ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του κόσμου της εργασίας, διευκρίνησε ότι με την έναρξη της προγραμματικής συνδιάσκεψης του κόμματος από τις 2 έως τις 4 Ιουλίου, ανοίγει και μια νέα περίοδος διεκδίκησης και έντονης αντιπολιτευτικής γραμμής κόντρα σε όσα, όπως τόνισε, απειλούν και κτημένα ετών. Ξεκινάει μια νέα περίοδος, πλέον ξεπαγώνει ο πολιτικός χρόνος, αν θέλετε, και οι εξελίξεις και οι πολιτικές εξελίξεις θα είναι τελείως διαφορετικές από εδώ και πέρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το οποίο οφείλει να κάνει και θα το κάνει είναι να αφουγκραστεί τις αγωνίες και να εκφράσει ακριβώς την ανάγκη των πολιτών, της προοδευτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, να εκφραστεί και να αντιδράσει, αλλά και να προτείνει μια θετική εναλλακτική διέξοδο σε όλα αυτά τα διέξοδα που βιώνουμε σήμερα. Ο τομεάρχης ανάπτυξης και υποδομών είχε συναντήσεις στο ΕΛΚΕΘΕ και το ΙΤΕ, ενώ το μεσημέρι συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, όπου ζήτησε να ενημερωθεί για την πορεία έργων τα οποία έχει χρηματοδοτήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως τα δίκτυα ίδρευσης, σημειώνοντας με νόημα ότι στην πράξη ο ΣΥΡΙΖΑ και ως κυβέρνηση είχε δείξει ότι επικεντρώνει σε έργα ανάπτυξης με ουσιαστική προοπτική για την ανάπτυξη και βελτίωση συνθήκων ζωής για την εκάστοτε τοπική κοινωνία και τους πολίτες της. Για το δίκτυο ίδρευσης πόλης, όπως είπε ο Δήμαρχος, το μεγαλύτερο έργο που έγινε στο Ηράκλειο εδώ και δεκαετίες, χρηματοδοτήθηκε από την κυβέρνησή μας. Τότε είχαμε εκδώσει ειδική πρόσκληση από το Φιλόδημο, ειδικά για το συγκεκριμένο έργο, γιατί αντιληφθήκαμε σε συνεργασία και με τον Δήμαρχο πόσο σημαντικό ήταν για την πόλη. Βρίσκεται πλέον σε τροχιά υλοποίησης, κατασκευάζεται αυτό το έργο και είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί ότι η δουλειά η οποία έγινε τότε πιάνει σήμερα τόπο. Είναι πολύ σημαντικό ότι όλη αυτή η δουλειά η οποία έγινε τελικά φαίνεται ότι απέδωσε καρπούς και βοήθησε και στην ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, αλλά και στην υλοποίηση πολύ σημαντικών έργων υποδομής στην περιοχή.